Χρόνια πολλά! Θέλω να σου δώσω ένα φιλάκι που είστε γενεθλιά σου σήμερα. Θα βάλουμε και μουσικούλα. Μουσικούλα. Ναι, θα κάνουμε πάρτι. Παπάρτι. Μικρό πάρτι, αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει. Ναι. Θα είμαστε ικανοποιημένοι και με αυτό. Πρωί-πρωί ποδήλατο. Ναι. Τέτοιο κέφι. Πάμε. You insist to be my friend, though I'm so busy. And whenever I need your help, I count to five, two, three, four, five. See your face. You're the only fox in town who knows how to laugh and love. And I think that you're so special. It's not obvious that you're around. So if you think that I forgot it's your birthday, let me fix your mind. Now I can bring you the moon, but I can sing a song of love. And if you'll ever feel lonely, don't worry, I'll be on your side. Cause you're my best friend forever. I wish you all my best regards. You're so beautiful and brave. That's how I see you every day. You do magic with your hands, or you can build an aeroplane. You're the only boy in town who has love for everyone, even to the passion fruit tree around the corner of your house. So if you think that I forgot it's your birthday, let me fix your mind. Now I can bring you the moon, but I can sing a song of love. And if you'll ever feel lonely, don't worry, I'll be on your side. Cause you're my best friend forever. Wish you all my best regards. Cause you're my best friend forever. I wish you all my best regards. Cause you're my best friend forever. Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε καλά. Εμείς είμαστε σε μια πολύ έτσι χαρούμενη μέρα σήμερα, γιατί ο Αλέξανδρος σήμερα έγινε 3. Για πες, πόσο χρονών είσαι? 3. 3. 3, μπράβο. Και εντάξει, υπάρχει μια ευτυχία, μια παραπάνω χαρά σήμερα. Ναι, θα καθίσουμε εδώ πέρα τώρα να ανοίξουμε τα κουτάκια νωρίς. Γιατί μετά θέλουμε να ευχαριστηθούμε την ημέρα του γενεθλίου του Αλέξανδρου. Οπότε ανοίγουμε ένα τόνερ από Kills στο νούμερο 21. Θα ανοίξω και εγώ της Lancome το κουτάκι με τον αριθμό 20 αυτή τη φορά. Και έχουμε... Τι έχουμε εδώ πέρα? Ένα καθαριστικό. Ένα καθαριστικό από τη Lancome. Εσύ, δικό σου. Αυτά, τι έχει μείνει, παιδιά? Πραγματικά έχουν μείνει 5 κουτάκια. 4 κουτάκια έχουν μείνει από εδώ. Το άλλο πόσο έχει, 25 ή 24? Μάλλον 24 έχει και αυτό, 24 έχουν όλα. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά, τώρα έχω εδώ έτσι λίγο ετοιμαστεί, να είμαι έτσι λίγο περιποιημένη, για να βγάλουμε έτσι και καμιά φωτογραφία για τα γενέθλια του Αλέξανδρου. Δεν έχει, αγάπη μου, αυτό. Νιώθω πάρα πολύ καλά σήμερα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχω πάρει και το νοτήλι μου, να είμαι έτσι με τόνωση, για να δούμε πώς θα λήξει και αυτή η μέρα. Εχθές πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να πω.
νιώθω πάρα πολύ καλά. Τα τελευταία χρόνια οι τούρτες μας, βασικά όλες οι τούρτες του Αλέξανδρου, οι προηγούμενες δύο και η φετινή είναι όλες από ζαχαροπλαστεία στα μάτι. Πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά και τα σχέδια τους είναι τέλεια και η γεύση της τούρτας είναι εκπληκτική. Κάθε χρονιά όποιος έχει φάει την τούρτα ή τη δική μου του Αλέξανδρου έχουν πάθει πλάκα με τη γεύση και με το σχέδιο, το οποίο ό,τι τους δείξετε, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο και από αυτό που τους έχετε δείξει. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περσινή τη δική μου την τούρτα που ήταν με το φλαμίγκο. Είχατε πάθει όλοι σοκ με την περσινή μου την τούρτα. Άμα θυμηθώ θα σας βάλω εδώ πέρα μια φωτογραφία να τη δείτε. Η τούρτα ήταν... την είδα και συγκινήθηκα, πραγματικά συγκινήθηκα. Ήταν εξαιρετική. Οπότε είπαμε και φέτος να... πάμε στα ζαχαροπλαστεία στα μάτια που μας φτιάχνουν τις πιο όμορφες τούρτες. Ναι. Και τις πιο γευστικές τούρτες. Ναι. Και θα σβήσεις την τούρτα σου. Ναι. Πώς θα κάνεις. Ναι. Πώς θα τη σβήσεις την τούρτα. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Παίρνω τηλέφωνο να δω αν είναι έτοιμη και φύγαμε. Να πάμε Περιστέρι. Ναι. Να πάρουμε την τούρτα σου. Ναι. Για πήγαινε φερερούχα. Πήγαινε φερερούχα να σε ντύσω. Την τούρτα. Για την τούρτα, ναι. Είναι τρελαμένος, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το πρωί που, με το που ξύπνησε και του είπα σήμερα τα γενέθλιά σου και θα σβήσουμε την τούρτα. Πανικός, έχει πάθει πανικό. Λοιπόν, το μοντέλο Αλέξανδρος φοράει τα καινούργια του αθλητικά. Το μπλουζάκι που του φέραμε από Primark, από Λονδίνο. Λονδίνο. Από το Λονδίνο, το αυτοκινητάκι στο χέρι. Και είμαστε έτοιμοι, που πάμε. Λονδίνο. Oh, δεν πάμε Λονδίνο, πάμε να πάρουμε την... I'm at the Amao making coffee just for one and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie, or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. Η τούρτα μας είναι εξαιρετικότατη. Έχω πάθει σοκ. Είναι πανέμορφη. Είναι από αυτές τις τούρτες που μετά δεν θες να τις κόψεις, να τις χαλάσεις. Δείτε λίγο λεπτομέρεια. Εδώ πέρα λείπει μία μπανάνα που ο Αλέξανδρος την αρπαξή και την έφαγε. Εντάξει παιδιά, είναι υπέροχη. Ακόμα και στην τούρτα πάνω έχει τρία κεράκια. Όπως που ο Αλέξανδρος θα κλείσει τα τρία. Το Minion είναι φοβερό, δείτε μέχρι και το καπελάκι του. Πόσο όμορφο είναι και πόσο καλοφτιαγμένο. Δείτε εδώ πέρα λεπτομέρεια. Εντάξει, είναι υπέροχη. Και η σοκολάτα εδώ πέρα που είναι δαγκωμένη. Αχ, τι ωραία που είναι. Αλέξανδρος, αρέσει. Ναι. Θες να τη σβήσεις. Ναι. Θες να τη φας κιόλας. Ναι, ναι. Δείτε εδώ και πίσω, τι ωραία λεπτομέρεια. Εντάξει, είναι πανέμορφη, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια για την τούρτα μας για ακόμα μια φορά. Πήγα και σε ένα μαγαζί που φτιάχνει μπαλόνια με ηλίον και του πήρα και αυτά εδώ έτσι για να το ευχαριστηθεί. Έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί πραγματικά με τα μπαλόνια. Τα μπα, πώς θα λέει. Νερό, πώς θα λέει τα μπαλόνια, ρε. Πες μπαλόνια. Για πες μπαλόνια, Αλέξανδρε. Μπαλόνια. Τι είναι αυτά? Μπαμπάλι, μπαμπάλι, με τον μπαμπάλι έχει ξετρελαθεί. Μας έχει δώσει εδώ και τα καπελάκια μας. Και οι γονείς μου εδώ με καπελάκια. Όλοι μου τώρα μας το καπελάκι. Και ήρθε η ώρα εδώ να κόψουμε. Οπότε έφτασε τρία. Thank you.
Προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ ώρα να σας κάνω το κλείσιμο του vlog μας, ο νούμερο 21, αλλά δεν τα καταφέρνω γιατί κλαίω με μαύρο δάκρυ. Κλαίω πραγματικά με μαύρο δάκρυ, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είμαι πολύ συγκινημένη, όχι επειδή είναι τα γενέθλια του παιδιού μου και... Τα γενέθλια του παιδιού εννοείται είναι μια ευχάριστη μέρα, αλλά εγώ νιώθω και συγκίνηση πάρα πολύ. Γιατί όσες με παρακολουθείτε από πολύ παλιά, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, θα ξέρετε ότι από την πρώτη μέρα που ο Αλέξανδρος μπήκε στη ζωή μας, στις ζωές μας, έχουμε κληθεί πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε πιο δύσκολα πράγματα. Πραγματικά από την πρώτη μέρα που ο Αλέξανδρος ήρθε στον κόσμο, κλήθηκε να μας δείξει πόσο δυνατός και πόσο μαχητής είναι και αυτό δυστυχώς θα προσπαθήσω να μην κλάψω. Τον έχει συντροφεύσει και όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε χρόνο όλο και κάτι έχει γίνει. Και ξέρετε, ενώ έχω πάρα πολύ χαρά σήμερα, είχα πάρα πολύ χαρά που έλεγα «Ουάου, ο Αλέξανδρος πήγε 3». Έβλεπα τον μπαλόνι και δεν το πίστευα ότι έχουμε τον αριθμό 3. Και σήμερα που πήγα στην κοπέλα να μου φουσκώσει το μπαλόνι με το νούμερο 3 με ήλιον, της έλεγα «Δεν μπορώ να το πιστέψω». Πότε ήρθα την πρώτη χρονιά να πάρω το 1, μετά το 2 και τώρα ήρθα να πάρω το 3. Πέρασαν τα χρόνια, της λέω τόσο γρήγορα. Και το λέω έτσι και σας λέω ότι έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και προσπαθούσα να το τραβήξω ξανά και ξανά και ξανά για να μην σας περάσω όλα αυτά τα συναισθήματα και σας φορτίσω συναισθηματικά και σας. Το λέω γιατί νιώθω ένα αγκάθι στην καρδιά μου πραγματικά, γιατί νιώθω ότι δεν τον έχω χαρίσει όσο θα έπρεπε με όλα αυτά που μας έχουν συμβεί. Χειρουργείο, ατύχημα, τώρα το θέμα με την υγεία του, η εντατική με το που γεννήθηκε. Νιώθω πραγματικά ότι δεν τον έχω χαρεί. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση αχάριστη. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω μας και ειδικά πέρσι το καλοκαίρι που μπαινόβγαινα συνέχεια στο παίδον, έβλεπα τι γίνεται, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, τέλος πάντων δεν θα συνεχίσω άλλο γιατί και τα δάκρυα μου δεν με αφήνουν να συνεχίσω άλλο, είμαι έτσι λίγο βαριά συναισθηματικά φορτισμένη και είναι τα συναισθήματα μου τόσο ανάμεικτα και χαρά και έτσι νιώθω και μια, αυτό το αγκάθι που σας είπα που έχω στην καρδιά, το οποίο δεν ξέρω πραγματικά πότε θα φύγει, πιστεύω μόνο όταν περάσουμε ένα διάστημα ηρεμίας, χωρίς απρόπτα. Νομίζω ότι θα αρχίσω κι εγώ να νιώθω καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτά. Σας χαιρετώ. Σας φιλώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, που θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε έτσι να κάνουμε και μια βολτούλα, ανάλογα και με τον καιρό βασικά, για να δω τι καιρό θα έχει αύριο, τι θερμοκρασίες μας περιμένουν. Α, καλύτερες. Καλύτερες θερμοκρασίες από σήμερα και βλέπω και ήλιο. Οπότε ίσως καταφέρω να βγάλω και τον Αλέξανδρο να πάμε έτσι μια βόλτα, να δούμε και κάτι διαφορετικό.